Όπως γνωρίζετε βέβαια, έχουμε εστιάσει στις επιπτώσεις της πανδημίας σε πολλούς κλάδους. Υπάρχουν και άλλοι κλάδοι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και πιθανότατα να μην έχουν σχέση με την πανδημία και με τον κορονοϊό, όπως ο κλάδος των συμβασιούχων, των εποχικών πυροσβεστών, και θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπό του σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Καραδελής. Κύριε Καραδελή, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σας. Κύριε Καραδελή, το ύψος του επιδόματος που παίρνετε κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου για να μπορέσετε να ζήσετε, ποιο είναι? Εμείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, δουλεύουμε 6 μήνες το χρόνο και από εκεί και πέρα καθόμαστε 6 μήνες και τους 3 μήνες μαζεύουν ένα επόδημα από τον ΑΕΔ της τάξης των 399 ευρώ. Με 399 ευρώ, δεν κάνετε 300 ευρώ, καλείστε βέβαια να βγάλετε τον χειμώνα. Τα οποία, κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας πω ότι λόγω της υπολειτουργίας του ΑΕΔ έχουμε πολλές περιπτώσεις συναδέρφων οι οποίοι έχουν ενημερωθεί να το λάβουν το επίδομα μετά από 2-3 μήνες. Θα εξεταστεί το αίτημά τους. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα επιβίωση με αυτό το κομμάτι. Δεν μπορείτε να καλύψετε, κύριε Καραδελή, ανάγκες στην πυροσβεστική μέσα στο χειμώνα? Δεν υπάρχουν ανάγκες, δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν κενά? Προφανώς και υπάρχουν ανάγκες. Έχει δημιουργηθεί, να ξέρετε, μια πολύ εκρηκτική κατάσταση με τις γενικές επιφυλακές του μονίμου προσωπικού. Εμείς μπορούμε να καλύψουμε όλες τις θέσεις πλέον στο πυροσβεστικό σώμα βάσει του νέου προεδρικού διατάγματος 2020, όπου μας παραχωρεί ανάλογα καθήκοντα με το μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να συμμετέχουμε και να διαχειριστούμε. Μπορούμε να διαχειριστούμε την προληπτική προστασία δασών και οικοσυστημάτων, αντιπλημμυρική για τη σεισμική θωράκιση της χώρας, στους μηχανισμούς διάσωσης και απομάκρυνσης πληθυσμών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καταστροφικών φαινομένων. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια που μπορούν να επέμουν οι πυροσβέστες. Μάλιστα. Τι ζητάτε, τι θέλετε? Εμείς ζητάμε την αξιοποίησή μας από το κράτος. Πιστεύω ότι το αξίζουμε. Έχουμε μπει με κριτήρια καθαρά αξιοκρατικά. Είμαστε υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Με τα ίδια ακριβώς κριτήρια προσλαμβάνονται και οι ειδικοί φρουροί στην αστυνομία. Με τα ίδια κριτήρια έχουμε προσληφθεί και εμείς. Με το μόνο μειονέκτημα ότι εμείς είμαστε εποχικοί προσβέστες. Εποχικοί προσβέστες. Αναγκάζεστε εντός και εκτός αγωγικών, κύριε Καραδελή, κατά τη διάρκεια του χειμώνα να μην δουλέψετε κάπου αλλού, χάνετε σειρά προτεραιότητας? Υπάρχει αυτή η προϋπόθεση? Είναι έτερον εκάτερον αυτό. Δεν μας περιορίζει αυτό το κομμάτι, ναι, αλλά ναι. Όσο ξέρετε ότι σε όλα τα επαγγέλματα, όταν πας και ζητάς δουλειά τον χειμώνα. Και εκεί ήθελα να καταλήξω. Βέβαια. Είναι σχεδόν αδύνατον κάποιος εργοδότης να σου δώσει δουλειά μόνο το χειμώνα. Δεν ανοίγει καμία πόρτα. Δεν ανοίγει καμία πόρτα. Και πολλοί συνάδελφοί σας αντιμετωπίζουν προβλήματα βιοποριστικά, βιωσιμότητας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είμαστε τρελοί. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Έχουμε μπει στην πυροσβεστική επειδή θέλουμε να γίνουμε πυροσβέστες, να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Μάλιστα. Κύριε Καραδελή, να σας ευχαριστήσω πολύ.